Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι, να είμαι μέλος αυτής της στρογγυλής τράπεζας. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή που ετοιμάζεται να ξεκινήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου να είμαι παρόν σε αυτή την επιστημονική διάδραση. Έτσι, στην δική μου παρουσίαση θα σας παρουσιάσω κάποια βασικά δεδομένα, μία συγκριτική θεώρηση με τις διεθνείς πρακτικές και πού βρισκόμασταν στην Ελλάδα. 4 Οκτωβρίου του 2021. Το Radiology, το μεγάλο περιοδικό της Αμερικανικής εταιρείας της ακτινολογίας, δίνει το Margulis Award που το δίνει στην ομάδα του Λάσλο Ταμπάρ, ο οποίος έδειξε ότι το screening είναι εξαιρετικά ευεργετικό, ελαττώνοντας τη θνησιμότητα κατά 50% από το καρκίνο του μαστού. Μιλάμε για μια μελέτη την οποία ο καθηγητής ο Λάσλο Ταμπάρα από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα δημοσίευσε σε 550.000 γυναίκες, παρακολούθηση 24 ετών στα σουηδικά δεδομένα, όπου καταδεικνύεται κατά 50% ελάττωση της θνησιμότητος, και όμως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι ακόμη και αν χαθεί μία εξέταση screening θα έχουμε μία σημαντική αύξηση στον κίνδυνο. Ένας στους 3 άνδρες θα αναπτύξει καρκίνο στη ζωή του και ένας στους 5 θα πεθάνει από αυτόν, σύμφωνα με τα αμερικανικά δεδομένα. Ένας στους 15 θα αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονος, ένας στους 17 θα πεθάνει από αυτόν. Ένας στους 9 θα αναπτύξει καρκίνο του προστάτου και ένας στους 41 θα πεθάνει από αυτόν. Μία στις 3 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο και μία στις 5 θα πεθάνει από αυτόν. Γνωρίζουμε, έχει επικοινωνηθεί αρκετά, ότι μία στις 8 γυναίκες θα αντιμετωπίσουν το καρκίνο του μαστού, ενώ μία στις 38 θα πεθάνουν από αυτό. Και ως προς τον καρκίνο του πνεύμονος, μία στις 17 θα αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονος και μία στις 21 θα πεθάνουν από αυτόν. Η σημασία του screening είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η θεραπευτική, παρά τις πολύ μεγάλες προόδους, έχει και τα όρια της, όπως καταδεικνύεται από τις διαχρονικές μεταβολές της πενταετούς επιβίωσης από τους καρκίνους. Εδώ τα αντίστοιχα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφορικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Globocan, τις τελευταίες ως προς την επίπτωση στην Ελλάδα, πρώτος είναι ο καρκίνος του πνεύμονος, ακολουθεί ο καρκίνος του προστάτου και έπειτα ο καρκίνος του ουροδόχου κύστος στους άνδρες, έπειτα του παχαίου συντέρου και του παντρέατος ως προς την επίπτωση, ενώ ως προς τους θανάτους στους άνδρες, του καρκίνου του πνεύμονος πρώτος, έπειτα του παχαίου εντέρου, έπειτα του προστάτου, έπειτα της ουροδόχου κύστεως και έπειτα του παγκρέατος. Στις γυναίκες, πρώτος ο καρκίνος του μαστού ως προς την επίπτωση, ακολουθούμενος από το καρκίνο του παχαίου εντέρου, τον καρκίνο του πνεύμονος, του ενδομητρίου και έπειτα του παγκρέατος. Ενώ αναφορικά με τη θνησιμότητα, πρώτος ο καρκίνος του μαστού, έπειτα του πνεύμονος, έπειτα του παχαίου εντέρου. Δεν προξενεί έκπληξη ότι σε ορισμένες δυτικές χώρες για ορισμένες χρονιές ο καρκίνος έρχεται πρώτος, έχοντας εκτοπίσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την πρώτη θέση των θανάτων. Έτσι πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας με αυξανόμενη σημασία, δεδομένου και του ποσοστού της γύρανσης του πληθυσμού, καθώς ο καρκίνος αποτελεί ένα νόσημα το οποίο είναι συχνότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ACR, ενώ το 2015 είχαμε 15 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως και 8,8 εκατομμύρια θανάτους, το 2035 θα είμαστε στα 24 εκατομμύρια των διαγνώσεων και 14,6 εκατομμύρια θανάτων. Ήδη φαίνονται αυτές οι εξελίξεις. Το 2005 ένας στους 7 θανάτους οφειλόταν στο καρκίνο, το 2015 ένας στους 6 και έπεται συνέχεια. Μάλιστα, ένα ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και το 2019 ήδη δίνει το Special Section η American Cancer Society, είναι ο καρκίνος του oldest old, καθώς γυρνάει ο πληθυσμός και καθώς πια η πυραμίδα των ηλικιών πάβει να είναι πυραμίδα και γίνεται πολύγωνο, βλέπουμε ότι θα αναδυθεί και το ζήτημα σε αυτές τις ηλικίες, το οποίο απομένει να δούμε καθώς θα αλλάζει και το προσδόκιμο επιβίωσης, πώς θα αλλάζει τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Ως προς την πρωτογενή πρόληψη που ακούσαμε νωρίτερα από τον καθηγητή και κύριο Γενικό Γραμμή, κύριο Πρεζεράκου, δεν λησμονούμε την πρωτογενή πρόληψη, καθώς περίπου 1/3 του καρκίνου δεν θα υπήρχε αν είχε εξαλειφθεί το κάπνισμα, ένα 20% επίσης δεν θα υπήρχε εάν η παχυσαρκή έχει εξαλειφθεί. Αντίστοιχα, έχουμε λατώσεις ως προς τις λοιμώξεις, ως προς τη σωματική δραστηριότητα, ως προς μια υγιεινή δίαιτα, ως προς μια εξάλληψη επαγγελματικών εκθέσεων, όταν έχουμε λελογισμένη χρήση του αλκοόλ και ούτω καθεξής αναπαραγωγικούς παράγοντες της αναπαραγωγής, με συγχωρείτε. Η πρωτογενής λοιπόν πρόληψη μπορεί να αφορά κατά κάποιες εκτιμήσεις ακόμη και στο 90% των περιπτώσεων καρκίνου που δεν θα εμφανιζόντουσαν εάν είχαμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Άλλες μελέτες δίνουν λιγότερο από το 90%, το δίνουν στο 70%, ωστόσο σίγουρα η πρωτογενής πρόληψη είναι πάνω από το 50%. Όμως και η δευτερογενής πρόληψη, στην οποία εστιάζουμε σήμερα, είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Αν δούμε το άρθρο των επιδημιολογικών υπογραφών στο New England Journal of Medicine, θα δούμε ότι από όταν στις δυτικές κοινωνίες εφαρμόστηκε το μαστογραφικό screening, αυξήθηκε η επίπτωση, όπως μας προειδοποίησε και ο κύριος Πρεζεράκος νωρίτερα, θα δούμε μια αύξηση της επίπτωσης καθώς εφαρμόζεται το screening, ωστόσο μακροχρονίως ελαττώθηκε η θνησιμότητα. Το βλέπουμε και στον καρκίνο του μαστού αυτού, στο αριστερό ίμιση της διαφάνειας, αλλά και στον καρκίνο του προστάτου, για το οποίο βέβαια υπάρχει μια διχογνωμία αναφορικά με τα θέματα του screening σήμερα. Για τη δευτερογενή πρόληψη θα εστιάσουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες, παράδειγμα στην American Cancer Society, από τα 40 έτη για την ετήσια μαστογραφία, 45-54 παρομοίως, 55 και περισσότερο ανά 2 έτη σύμφωνα με τη συγκεκριμένη την ACS και βέβαια συνεχίζεται το screening όσο μια γυναίκα βρίσκεται σε καλή υγεία και έχει προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 10 έτη. Στην Ελλάδα, αντίστοιχες οδηγίες έχουν εκδοθεί από τη Hellenic Society of Breast Imaging, η οποία για τις γυναίκες ενδιαμέσου κινδύνου δίνει ανά ένα έτος την μαστογραφία με έναρξη στα 40 έτη και στα 70 έτη ηλικία λήξης, ενώ για τις γυναίκες με μέσου κινδύνου, που μιλάμε για γυναίκες λοιπόν με πυκνούς μαστούς για παράδειγμα, υπάρχει έννοια του supplemental screening, συμπληρωματικό screening με τον υπέρηχο του μαστού, ενώ στις γυναίκες υψηλού κινδύνου πλέον πηγαίνουμε σε εξατομικευμένα σχήματα με μαγνητικές τομογραφίες και άλλες τεχνικές. Πού βρισκόμαστε στο screening? Όλη η Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση στο International Journal of Cancer, έχει προγράμματα, μόνο η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σλοβακία δεν διέθεταν τέτοιο πρόγραμμα. Έτσι, αντίστοιχα, τα στατιστικά των γυναικών οι οποίες έχουν μπει σε screening στις ηλικίες 50-69 έτη, ενώ έχουμε στην Δανία, ας πούμε, 82%, στη Φιλανδία 81%, θα δούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα επίσημα στατιστικά για έναν καρκίνο τόσο σημαντικό όπως ο καρκίνος του μαστού αναφορικά με τη θνησιμότητα, όπου το screening ελαττώνει βέβαια, όπως είδαμε, τη θνησιμότητα, την οσιρότητα, προσφέρει καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, βελτιώνει, όπως θα ακούσετε και αργότερα, την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και εν γέννη βέβαια συντείνει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του screening στην αποσειρές δημοσιευμάτων είναι ξεκάθαρος και στα εκλεκτικά δημοσιεύματα, και να θυμόμαστε ότι ενώ εμείς τώρα κάνουμε τα πρώτα βήματα στο screening, άλλες κοινωνίες μπαίνουν πλέον στο συμπληρωματικό screening, όπως είπαμε, με τους υπερήχους κλπ. Όπως παραδείγματος χάρη η Αυστρία, αλλά και άλλες χώρες κάνουν ακόμη περισσότερα βήματα για να μπορέσουν να καλύψουν ακόμη και τις γυναίκες εκείνες με τους πυκνούς μαστούς. Αν δούμε το προφίλ υγείας στην Ελλάδα, θα παρατηρήσουμε ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι συστηματικός και ιδιαιτέρως επηρεάζονται οι γυναίκες χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού, χαμηλότερου μορφωτικού επίπεδου. Τίθεται λοιπόν και ένα ζήτημα εδώ ισοτιμίας του συστήματος υγείας, ισότιμης πρόσβασης ως προς το ζήτημα του screening. Γι' αυτό το λόγο, έχοντας αυτές τις ανισορροπίες, θα παρατηρήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα διαχρονικό ζήτημα, όπως φαίνεται από τις εκθέσεις του ΩΣΑ, στα θέματα των
θεραπεύση του θανάτων από θεραπεύσιμες αιτίες, δηλαδή της θεραπεύσιμης θνησιμότητας. Όπως υπόθηκε και νωρίτερα, τα προγράμματα screening έχουν αρχίσει εδώ και δεκαετίες. Παράδειγμα, στο καρκίνο του μαστού θα δούμε ότι στη Σουηδία από το 1986, στην Ισπανία από το 1990. Ενώ ένα άλλο ζήτημα που συναρτάται με την αξιολόγηση του screening αφορά και στο Εθνικό Μητρό Καρκίνου, το οποίο θα καταγράφει ιδεατά τις εκβάσεις, θα διασυνδέεται με ένα σύνολο παραμέτρων για το τι θα συμβαίνει μετά με αυτά τα περιστατικά. Οπότε το Εθνικό Μητρό Καρκίνου είναι μια προτεραιότητα η οποία θα πρέπει να υπογραμμιστεί στην συνεδρίασή μας αυτή. Όπως είπαμε, για το μορφωτικό επίπεδο, οι γυναίκες χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου προσβάλλονται ιδιαιτέρως από την έλλειψη του screening. Για παράδειγμα, αναφορικά με το προσυμπτωματικό έλεγχο για το καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ το 85% της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απολαμβάνουν του screening, μόνο το 61% της δευτεροβάθμιας ή κατώτερης απολαμβάνουν για το καρκίνο του μαστού και αντίστοιχο προφίλ στο καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μπορούμε να λάβουμε ενδιαφέροντα μαθήματα και από την Κύπρο, η οποία επιτυχώς ξεκίνησε το 2003 και έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στα θέματα του πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου. Εάν δούμε τα δικά μας τα δεδομένα με μια συστηματική ανασκόπηση που διεξαγάγαμε στη βιβλιογραφία, θα δούμε ότι η Ελλάδα και σε θέματα τεκμηρίωσης ή έστω κάποιων προσπαθειών του screening πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω σε αποσπασματικές προσπάθειες και προσπάθειες που γίνονται ακόμη και τώρα, παράδειγμα από το Εθνικό Ίδρυμα της Ογκολογίας, με από τον καιρό ακόμη του αημνήστου ακαδημαϊκού Τριχόπουλου, στη προσπάθεια screening που είχε γίνει στην Πελοπόννησο από τη δεκαετία του 90, με τις αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης του screening, ενώ κατά τα άλλα έχουμε κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει στη Κρήτη και μελέτες κυρίως αξιολόγησης, γνώμες, σχολιασμοί στο ελληνικό γίγνεσθε και μέχρι τώρα η αναγκαιότητα του να υπάρξει ένα πρόγραμμα screening καταγραφόταν χωρίς ωστόσο να έχουμε τα αντίστοιχα βήματα. Ένα πεδίο πλούσιων συνεργασιών για το δημόσιο τομέα με πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες ευαισθητοποιούνται και οργανώνουν γεγονότα αναφορικά με το καρκίνο του μαστού. Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία να αγκαλιάσει αυτό το screening πρόγραμμα, να το εμπιστευθεί και να αναγνωρίσει την αξία την οποία έχει, να μην το συμπεριλάβει με καχυποψία. Έχετε 2 λεπτά ακόμα. Σε δύο λεπτά θα έχω ολοκληρώσει πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια προσμονή ακόμη και από τις εφημερίδες. Ωστόσο, όταν υπάρχουν μεγάλες αναμονές της κολονοσκοπήσης, της γαστροσκοπήσης, της τάξης των ετών, θα προβληματιζόμαστε πολύ. Ως προς τις οδηγίες του screening θα τις ακούσετε και αργότερα, είναι θεσμοθετημένες για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, με μια σειρά τεχνικών, οι οποίες περιλαμβάνουν από την ανίχνευση του αίματος στα κόπρανα, την κολονοσκόπηση, την εύκαμπτη σιγοδοσκόπηση σε άλλοτε άλλα χρονικά διαστήματα, να υπογραμμίσουμε το ευνοϊκό προφίλ του κόστους αποτελεσματικότητας και δι' για το καρκίνο του παχαίους εντέρου, ίσως να μιλάμε ακόμη και για cost saving, τόσο μεγάλη προστασία ακόμη και στα οικονομικά ζητήματα σε επίπεδο συστήματος υγείας. Αναφορικά με το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, οι νέες πρόοδοι θα τις ακούσουμε αργότερα με το τεστ του HPV συνδυαζόμενο ή εναλλακτικά με το τεστ PAP. Να υπογραμμίσουμε και την πρωτογενή πρόληψη στο θέμα του καρκίνου της μήτρας, το θέμα του εμβολιασμού των αγοριών που δεν έχει μπει μόνο στις ευάλωτες ομάδες, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδών και Εφήβων, ενώ στην Αμερική εμβολιάζονται και τα αγόρια για τον HPV. Η αναδυόμενος ρόλος του screening του καρκίνου του πνεύματος στους καπνιστές, αντιφατικά δεδομένα για το προστάτη και μια διαχρονική καταγραφή ελλείψεων και στη πρακτική και στην γνώση του screening και δικές μας μελέτες με τον κύριο Σουλιώτη και μελέτες του κυρίου Τούντα. Ενώ τα πράγματα έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολα με το COVID, να μην ξεχνάμε ότι όσο υπάρχει ο COVID δημιουργούνται ζητήματα στο screening, μελέτες το έχει υπογραμμίσει ο κύριος Μόσχαλος, το έχουν δείξει μελέτες στην Ιταλία, το υπογράμμισαν οι μελέτες του ΟΣΑ για την ελάττωση του screening στην περίοδο της πανδημίας, το κατέδειξαν με τα αναλύσεις οι οποίες μάλιστα λένε ότι και το πιο τρομερό είναι ότι δεν
έχουμε δει ακόμη τι αύξηση στην θνησιμότητα θα έχουμε λόγω των προβλημάτων του screening από την πανδημία. Έτσι όλοι περιμένουμε το σχέδιο δράσης, περιμένουμε το Σπύρος Δοξιάδης και ως προτάσεις είναι ύψιστη προτεραιότητα δημόσιας υγείας σε συνάρτηση με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας είναι επίσης κορυφαία ανάγκη, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά την πανδημία στα πληροφοριακά συστήματα, συμμαχίες του δημοσίου τομέα με πολλαπλούς επιστημονικούς φορείς και καλλιέργεια της θεσμικής εμπιστοσύνης. Συμπράξεις λοιπόν όπως συμβολικά δηλώνονται και στο πρόγραμμα FOFI Γεννήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.